Όθηση στις προσπάθειες ανάπτυξης των ενεργειακών κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου δίνει η κρίση στην Ουκρανία και η προσπάθεια της Ευρώπης για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει επίσπευση των διαδικασιών για την εμπορική εκμετάλλευση του φυσικού αερίου της λεκάνης της Λεβαντίνης. Οι εξελίξεις αυτές συζητήθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν το πρωί στο περιθώριο της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικανικής Ένωσης, που φιλοξενείται στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ακόμα μια εξαιρετική συνάντηση αυτή τη φορά στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο Σίσι της Αιγύπτου. Συζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ άλλων στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας, τον Euro-Africa Interconnector. Οι σχέσεις Κύπρου-Αιγύπτου θα συνεχίσουν να ενισχύονται όλο και περισσότερο. Η Λευκωσία το επόμενο διάστημα θα κινηθεί προς τις κατευθύνσεις που αφορούν τον απεγκλωβισμό του κοιτάσματος Αφροδίτη με την επίτευξη συμφωνίας για τους εμπορικούς όρους εκμετάλλευσης σε σχέση με το μικρό γειτονικό Ισραηλινό κοίτασμα Ισχάη και προώθηση της κατασκευής του αγωγού για μεταφορά του φυσικού αερίου που εντοπίστηκε στο τεμάχιο 12 στον τερματικό υγροποίηση του Αιτικού στις ακτές της Αιγύπτου. Την προώθηση της ανάπτυξης του κοιτάσματος Γλαύκος μετά την ολοκλήρωση της επιβεβαιωτικής γεώτρησης από την κοινοπραξία των Exxon Mobil Qatar Petroleum στο τεμάχιο 10 και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων από την κοινοπραξία Total Kenny, αρχής γενομένης από την πραγματοποίηση το επόμενο διάστημα της επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο κοίτασμα Καλυψό. Ενώ αρμόδια πηγή ανέφερε στον Αντένα ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις η κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού EastMed ίσως αποδειχθεί τελικά ότι δεν είναι καταδικασμένη. Σκληρό μάθημα για ολόκληρη την Ευρώπη χαρακτήρισε τις ρωσικές απειλές για κλείσιμο της τρόφιγγας εξαγωγής φυσικού αερίου ο διεθνολόγος Πάμπος Χρυσοστόμου. Άρα θα πρέπει να βρουν εναλλακτικές διόδους. Το ζήτημα είναι το εξής. Σε αυτές τις εναλλακτικές διόδους και στους διαδρόμους και στους παραμέτρους που επιχειρούνται να είναι και η Κύπρος μέσα και να μην μείνει εκτός. Ισραήλ και Λίβανο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Τελ Αβίβ, κατέληξαν σε συμφωνία για την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μεταξύ των δύο χωρών. Εάν οι πληροφορίες αυτές επαληθευτούν, θα πρόκειται για σημαντική ενεργειακή αλλά και πολιτική εξέλιξη. Κομβικό ρόλο σε αυτή φαίνεται να διαδραμάτισε ο Αμερικανικός παράγοντας και ειδικότερα ο σύμβουλος για θέματα ενέργειας του State Department, Amos Hochstein. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει και κυπριακό ενδιαφέρον, αφού υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών Κύπρου-Λιβάνου και η διαφιλονικούμενη περιοχή βρίσκεται στο λεγόμενο τριεθνές, δηλαδή στην θαλάσσια περιοχή που τέμνονται οι ΑΟΣ Κύπρου, Ισραήλ και Λιβάνου. Ενώ η συμφωνία δεν αποκλείεται να έχει και ευρύτερες προεκτάσεις. Θα λυθούν και τα χέρια του Ισραήλ για να δει εναλλακτικές οδεύσεις αγωγών, ίσως και προς Τουρκία, διότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει ένα φλερτ Ισραήλ-Τουρκίας. Με την επικείμενη επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου στην Τουρκία. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτσοκ, πριν την μετάβασή του στις 9 Μαρτίου στην Άγκυρα, θα επισκεφθεί στις 24 Φεβρουαρίου την Αθήνα και στις 2 Μαρτίου την Λευκωσία.